Γιατί δεν ενημερωθήκαμε ότι έχουμε τάξη του Δημοτικού να μπουν αντίστοιχες ερωτήσεις. Βασίλη, γελάτε με τα χάλια σας. Φυσικά. Με τι θα γελάτε, με μένα? Για να δούμε ποιος κατανάλωσε τζάμπα μακιγιάς. Ποιος είναι γεννημένος loser. Ποιος δεν αντέχει τις δοκιμασίες του κρίκου. Ποιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου φέρεται να είδε το όραμα του σταυρού με την επιγραφή εν τούτο Νίκα. Κωνσταντίνος Καλακοζινός. Κλαίω, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τι ήταν το ημίψιλο που φορούσαν οι άντρες κυρίως κατά τον 19ο αιώνα? Φουστανέλα. Ημίψιλο. Τι? Φουστανέλα. Ημίψιλη. Υπάρχει και η μάξι. Καπέλο. Σε ποια συνοικία του κέντρου της Αθήνας βρίσκονται οι δρόμοι Εμμανουήλ Μπενάκη, Ναβαρίνου και Βαρτετσίου? Παρίσι. Συγγνώμη. Παρίσι. Λίγο πιο δυνατά. Παρίσι. Τι να σας πω. Εξάρχεια. Για κάποιον που είναι ικανότατος, πανέξυπνος, τετραπέρατος και παμπώνυρος, λέμε ότι είναι διαόλου... Πόδι. Κάλτσα. Ποικιλία ποιου όσπριου είναι τα μπαρμπούνια? Είναι όσπρια τα μπαρμπούνια. Του αστακού. Του φασολιού. Τι ζώο με πέταλα είναι κατά τη γνωστή φράση κάποιος πανέξυπνος? Άλογο. Γάτα. Ποια μάχη ήταν ο δεύτερος θρίαμβος του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί των Περσών μετά τη μάχη του Γρανικού? Των Γαργαμιλίων. Γαργάλατα. Της Ισού. Ποιος κώδικας μετάδοσης πληροφορίας σχηματίζει την αλφάβητο με δύο σημεία, την τελεία και την παύλα, που μόνα τους ή συνδυασμένα αποτελούν τα γράμματα και τους αριθμούς? Ζήση, εμένα κοιτάτε. Κώδικας Νταβίτσι. Πώς λέγεται ο κλέφτης τσαντών? Πάσο. Τσαντάκιας. Ποια πρώτο τραγούδισε το 1964 μια αγάπη για το καλοκαίρι, τραγούδι που έχει συνδεθεί άριχτα με την καλλιτεχνική της πορεία? Φουρέιρα. Ποια πόλη της Ηπείρου είναι ο πρώτος σε κίνηση λιμένας της Δυτικής Ελλάδας και μπορούμε να ταξιδέψουμε με πλοίο από εκεί στην Ιταλία? Γιάννενα. Τα Γιάννενα έχουν λιμάνι. Ηγουμενίτσα. Τι σημαίνει η λέξη αρχαιοελληνικής προέλευσης κόμη? Κομίτης. Ποια γαλλική λέξη περιγράφει τον κλειστό και στεγασμένο χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων? Τρία πουλάκια κάθονται. Δεν ακούω. Τρία πουλάκια κάθονται. Έλα Φωτεινή, το ξέρετε αυτό. Τι είναι αυτό? Περίπου, πού βάζουμε το αυτοκίνητο? Στον χώρο στάθμευσης, πού το βάζουμε? Στο σπίτι σας, πού το βάζετε το αυτοκίνητο? Στην πιλωτή. Η ομάδα απόψε θα τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Θα μας πληρώσει κιόλας.